Συνάντηση με τους βουλευτές της Ηλίας είχαν στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τραγανού οι αγρότες της περιοχής, προκειμένου να τους αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα φέτος με τις πλημμύρες και τον καταστροφικό παγετό, αλλά και με την ακρίβεια που είναι πια αντιμέτωπη. Αυξήσεις στα λιπάσματα, φυτοφάρμακα, στο ρεύμα, στα καύσιμα, και επειδή εμείς δεν έχουμε ούτε βίλες με θερμόμενες πισίνες, ούτε βόλτες με τα πετρέλαια, καταλαβαίνετε τα κοστολόγια. Είχαμε το τετραήμερο των ισχυρών παγετών που τουλάχιστον για όλο τον νομό και την περιοχή μας είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή. Με έναν αγώνα που έχουμε κάνει τόσα χρόνια θα βρεθούμε δηλαδή στον πάτο χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι. Και είναι άδικο αυτό. Ειλικρινά είναι άδικο. Για εμάς που είμαστε σε μια ηλικία και έχουμε κάνει έναν αγώνα μεγάλο και έχουμε φτάσει κάπου. Και κινδυνεύουμε λοιπόν μέσα σε μία καλλιεργητική περίοδο να καταστραφούν. Οι αγρότες κατέθεσαν τους προβληματισμούς τους και ζήτησαν από όλους τους βουλευτές και κυρίως από τους κυβερνώντες να βοηθήσουν την κατάσταση, μιας και οι συνθήκες σε συνδυασμό και με την αύξηση των τιμών έχει καταστήσει απαγορευτική την καλλιέργεια πλέον. Ένα είναι τα εφόδια. Δεύτερο πρόβλημα είναι το ρεύμα. Μα το ρεύμα είναι όλες οι καλλιέργειες τώρα είναι με μοντέρ γίνονται. Και το πετρέλαιο. Άρα και το πετρέλαιο και το ρεύμα. Και τα εφόδια είναι προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον αγροτικό κόσμο. Φέτος είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη, συνεχόμενη και από το 20. Το 21 ήταν μια καταστροφή σε γενικό πλάνο για τους αγρότες. Από το κόφιν μέχρι τις καταστροφές που έκανε ο καιρός. Από την πλευρά τους, οι βουλευτές άκουσαν με προσοχή τα ζητήματα που τους έθεσαν οι αγρότες, τονίζοντας πως θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να βοηθήσουν τον αγροτικό κόσμο της περιοχής και γενικότερα του νομού, προκειμένου να μην εγκαταλείψουν τον πρωτογενή τομέα που αποτελεί και έναν από τους βασικούς τομείς στους οποίους βασίζεται η χώρα για την ανάπτυξή της. Πολύ σημαντικό ζήτημα έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις από τον πρόσφατο παγετό και εν γέννη τις φυσικές καταστροφές, οι οποίες πλήττουν δυστυχώς τακτικά την περιοχή μας λόγω και της προϊούσας κλιματικής αλλαγής. Ήδη ο ΕΛΓΑ αλλά και το σύστημα της κρατικής αερογής ανταποκρίνεται στους αγρότες. Το σίγουρο είναι ότι τα αγροτικά προϊόντα τα οποία έχουν πληγεί σημαντικά, δηλαδή έχει επέλθει μείωση τουλάχιστον 30% σε σχέση με το 2019, όλα οριζοντίως θα αποζημιωθούν. Είναι βέβαιο ότι και ο αγροτικός πληθυσμός έχει πληγεί από αυτή την ενεργειακή κρίση. Είναι βέβαιο ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Η κυβέρνηση έχει λάβει μια σειρά από μέτρα τα οποία έχουν στόχο να ενισχύσουν το εισόδημα των αγροτών, να βοηθήσουν σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή έχει διατεθεί για την ενίσχυση των προϊόντων που επλήγησαν από την πανδημία ένα ποσό πάνω από 1 δις. Ήδη έχουν ανακοινωθεί μέτρα στήριξης για την ενίσχυση των αγροτών όπως η επιδότηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, που είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στον αγροτικό τομέα, και βέβαια η μείωση του ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα. Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση. Πολλοί αγρότες δεν έχουν εισόδημα και με τον κορονοϊό είχαν μεγάλη μείωση στη ζήτηση των προϊόντων τους και για το 2021 δεν υπάρχουν ενισχύσεις για αποζημιώσεις και ενισχύσεις για το ζήτημα του κορονοϊού. Αυτό που εισπράττουμε είναι πραγματικά ότι καθημερινά αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε μια επιστημιστική κρίση γιατί δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους και να έχουν παραγωγή. Χρειάζεται άμεσα στήριξη στους αγρότες μας, στήριξη στους παραγωγούς μας. Ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Υψηλό κόστος ενέργειας, πετρέλαιο αυξημένο, λιπάσματα διπλάσια από πέρυσι, πλαστικά, σπόροι, όλα με μεγάλες αυξήσεις λόγω της ακρίβειας. Απέναντι σε αυτό η κυβέρνηση απαντά μόνο με τη μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές. Αγρότες οι οποίοι δεν στηρίχτηκαν στην πανδημία, δεν είχαν φορολογικές, ασφαλιστικές και δανειακές αναστολές στις υποχρεώσεις τους, αγρότες οι οποίοι καθημερινά οι τεκτηνοτρόφοι προσπαθούν 365 μέρες το χρόνο, από το πρωί μέχρι το βράδυ, παλεύουν για την επιβίωσή τους.